σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή. Να ξεκινήσω λίγο ανθρώπινα. Όπως θέλεις. Αντέχετε όλο αυτό το τρέξιμο όλες αυτές τις ημέρες? Ναι, και το λέω το ναι χωρίς αστερίσκους, χωρίς δευτερεύουσες προτάσεις, διότι θα άξιζε πραγματικά να μπορούσα να σας κλέψω από εδώ και να ακολουθούσατε το πρόγραμμά μου, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει φτιαχτεί με έναν αρνητικό τρόπο, δεν σας κρύβω, δηλαδή, απέναντι σε ένα τείχος σιωπής των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, ακόμα και αν σας έλεγα ότι θα ήθελα, παρά είμαστε όλη μέρα με τον κόσμο. Τι ώρα φεύγετε από το σπίτι σας και τι ώρα γυρνάτε? Αύριο, αρκεί να σας πω ότι θα είμαι στο λιμάνι του Πειραιά 6 ώρα το πρωί. Και αυτό πάει μέχρι τη μέχρι νύχτα. Αργά. Και είναι εν τέλει αυτό που είχα πει από την πρώτη στιγμή, ότι ηγούμε, έχω την τιμή να ηγηθώ της μάχης των μαχών, γιατί μίζω να περιφέρεια της πατρίδας μας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Περιφερειών, μέρα με τη μέρα και τρεις μήνες τώρα επιβεβαιώνεται. Διάβασα ότι έχετε χάσει και 5 κιλά. Άρα είναι η καλύτερη δίαιτα. Βάλτε υποψηφιότητα. Δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά. Δεν ξέρω ποιος τα λέει. Σε κάποιο site το διάβασα. Μήπως τα λέει κανένας πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Παγωνία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η δύναμη του κόσμου, τα προβλήματα του σύνεγγυς και όχι ως κομμένη τηλεοπτική κεφαλή, είναι η δύναμη που με κάνει να αντέχω. Και σε τελευταία είναι το λιγότερο δυνατό κόστος που μπορεί να αναλάβει κανείς όταν συναντά περιοχές όπως το Πέραμα, που 1.600 νοικοκυριά έχουν πάρα πολλούς μήνες να κάνουν την απλή κίνηση να πατήσουν το κουμπί για το φως. Όταν στον Ασπρόπυργο, ευτυχώς γρήγορα ήρθε το καλοκαίρι, πάρα πολλές μανάδες άνεργες σηκώνονται το πρωί για να βρουν να κάψουν οτιδήποτε σε αυτοσχέδια μαγκάλια. Πάτε λιγότερο... σπίτι-σπίτι δηλαδή. Αυτά που μου περιγράφετε τώρα σπίτι-σπίτι τα έχετε, δε? Σπίτι-σπίτι, όσους εναπομείνατες χώρους εργασίας, καφενεία και κάνουμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ διαπαιδαγωγητικό για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τους πολίτες. Αντί να πηγαίνει επικεφαλής, να τραβάει μια ομιλία, να πέφτει ένα χειροκρότημα και να διαλυόμαστε ησύχως, ζητώ από τον κόσμο να μου μιλήσει. Αυτό είναι βασανιστικό. Μιλήστε εσείς και σας ακούω εγώ και αυτό τοποθετούμε ανάλογα με αυτά που λέτε. Διαρκεί και 3 και 4 ώρες. Το πιο πρόσφατο ήταν χτες με γυναίκες. Γυναίκες επιχειρηματίες, γυναίκες νομικοί, γυναίκες άνεργες, διάφοροι φορείς που ανταποκρίθηκαν πολύ συγκινητικά στο κάλεσμά μας. Είναι βασανιστικό, αλλά αν έχετε την ευκαιρία να πάρετε το μοναδικό φυλάδιο που βγάλαμε στα χέρια σας, θα δείτε ότι υπάρχει μια λέξη που είναι με κεφαλαίο. Μία είναι. Το ζούμε, νομίζω. Τονοτροπία. Διότι θα πρέπει να αλλάξουμε το ήθος με το οποίο ασκούμε πολιτική. Περιμένετε τώρα. Επειδή μου μιλάτε για φυλάδιο, μου μιλάτε για νοοτροπία, μου μιλάτε για ήθος, σας το είπα και στο διάλειμμα, θα το πω και στους τηλεθεατές αν δεν το έχουν ακούσει. Ερχόμενοι εδώ το πρωί, ακούω ραδιόφωνο. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, ακούω τον κύριο Πάγκαλο. Δεν θα πω όλα αυτά που έχει πει, πραγματικά εξεπλάγιν και σοκαρίστηκα, θα το πω. Καταφέρετε εναντίον σας με έναν τρόπο, δεν θα πω σεξιστικό απλώς, γιατί μου φαίνεται πολύ επίκης χαρακτηρισμός, με αφορμή τις αφίσες που βάλατε στις κολόνες. Επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αναφέρθηκε στον κύριο Γλέζο, για τον οποίο έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή μετά τις εκλογές γι' αυτό, και τον χαρακτήρισε νούμερο. Τι λέτε για όλο αυτό? Υπάρχει μια απάντηση, θέλετε να διαβάσετε εσείς αντί να διαβάσω εγώ? Μιας και σας έχουμε εδώ, θέλετε να την πείτε? Δηλαδή, πραγματικά τι λέει κάποιος άνθρωπος? Είστε υποψήφια, έχετε βάλει αφίσες, δεχτήκατε κριτική. Ένας άνθρωπος τώρα πρώην υπουργός, ισχυρός τέλεχος του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, λέει κάποια πράγματα διανόητα. Τι λέτε? Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι από αφέλεια, και εδώ όπως αντιλαμβάνεστε, ειρωνεύομαι, ή από σκοπιμότητα. Πάντως, με όλα, με τούτα και με εκείνα, δεν επιχειρούμε να πούμε τι είναι περιφέρεια και γιατί είναι σπουδαία η μάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο που θέλω να πω, και μπορεί να το έχετε συζητήσει με τις ευαισθησίες σας ως γυναίκα δημοσιογράφος, είναι ότι ο πολιτικός λόγος έχει ευτελιστεί εδώ και καιρό. Και όταν ο πολιτικός λόγος ευτελίζεται, τα πρώτα θύματα είμαστε εμείς οι γυναίκες.
Και όταν οι λέξεις γίνονται μαχαίρια, τα σώματα των γυναικών είναι ο στόχος. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω την ατζέντα του παραπολιτικού, γιατί ακριβώς έχω δει τις άνεργες γυναίκες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ακολουθήσω την ατζέντα του παραπολιτικού, γιατί ακριβώς έχω δει μανάδες που η περιφέρεια του απερχόμενου περιφερειάρχη με το τεράστιο πλεώνασμα δεν πληρώνει τους οδηγούς λεωφορείων τουριστικών για να πάνε τα παιδιά στα σχολεία. Ναι. Επειδή τα έχω δει αυτά. Σας θυμώνει. Δηλαδή, εγώ μπήκα στη θέση σας και λέω: αν άκουγα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή οδηγώντας και ήμουν εγώ το πρόσωπο, πώς θα αντιδρούσα. Και σου βγαίνει έμφυτα και οργή και θυμός και αγανάκτηση και απορία και λες: τι λέει τώρα. Επειδή ακριβώς έχω θητεύσει, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, δίπλα στο Μανώλη το Βλέζο, η οργή, η αγανάκτηση και ο θυμός είναι κακός σύμβουλος για τα πάντα. Πολύ δε μάλλον για την πολιτική παρέμβαση. Ναι. Η ψυχραιμία είναι σπουδαία πολιτική αρετή. Την έχουμε μάθει από τα αρχαιολινικά κείμενα. Και επίσης δεν πέφτω και από τα σύννεφα, κυρία Μαφραγάνη. Δεν πέσατε από τα σύννεφα. Όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Διότι εδώ, όπως σας είπα πριν, με αφορμή το τείχος σιωπής των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σαν να είχε αποφασιστεί από τα πριν ποιος πρέπει να είναι περιφερειάρχης σε τούτο τον τόπο. Και νομίζω με χειρότερους όρους παίρνουμε τη σκυτάλη από το 2010. Όπου τότε πρωθυπουργός ο κ. Γιώργος Παπανδρέου έβαλε ένα εκβιαστικό δίλημα στους πολίτες μας εδώ στην Αττική, ότι ή θα ψηφίσετε το συγκεκριμένο ή θα πάμε σε εθνικές εκλογές. Ναι. Τώρα έχουμε μία άλλη λογική. Δεν υπάρχει ρε να δούρου και η δύναμη ζωής. Και μία λογική του απερχόμενου. Είστε αποκλεισμένοι από τα μέσα, γιατί σας έχω δει. Σας έχω δει σε κανάλια, σε συνεδέσεις. Ακούστε, μετά την απαγόρευση των τηλεοπτικών εμφανίσεων, εκ των πραγμάτων οι δύο ή η μία δεν είναι αρκετές να γεμίσουν και τις τηλεοπτικές εκπομπές. Όμως το ζήτημα δεν είναι να παρουσιάζεται το πρόσωπο της Δούρου. Το ζήτημα είναι να παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της δύναμης ζωής και οι προτάσεις μας. Μάλιστα. Τώρα, λέω λοιπόν ότι δεν πέφτω από τα σύννεφα. Είναι το ήθος, κοινοτροπία ολόκληρης μεταπολίτευσης που την υπηρέτησε ένα συγκεκριμένο κόμμα που τις γυναίκες τις έλεγαν καλτσοδέτες. Ενώ ηγούμε μίας παράταξης περιφερειακής που αντλεί από μία παράδοση που τις γυναίκες εμπιστεύεται. Και είναι μεγάλη μου τιμή και το έχω ξαναπεί. Οι γυναίκες στην παράδοση βέβαια, που περιπτώ εγώ. Δεν ήταν μόνο σε γυναίκα, ήταν και στον κύριο Γλέζο. Εντάξει, αλλά προσέχτε. Ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες γινόμαστε ευάλωτες στην πολιτική είναι χειρότερος. Και όχι μόνο στην πολιτική, και σωστό είναι στα αυτό. Πάντα. Σωστό είναι αυτό. Άρα, εμείς μπροστά, δύναμή μου ίδιες οι γυναίκες, όπως σας είπα, που αντιλαμβάνονται ότι δίνουμε ένα σκληρό αγώνα σε πάρα πολλά επίπεδα. Και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για να συνεχίσω και να σας πω ότι εδώ, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ο απερχόμενος περιφερειάρχης κάθε μέρα που περνούσε. Και η ατζέντα δεν ήταν στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ήταν στις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν για τα 8 εκατομμύρια. Ξαναλέω το νούμερο. Ναι. 8 εκατομμύρια. Ναι. Κακοδιαχείριση στο πεδίο Άρεως. Για σκεφτείτε τα μερίσματα. Παίξαμε με τους στόχους. 500 εκατομμύρια ήταν. Λοιπόν. Που δεν μιλάμε γιατί μπήκε ο εισαγγελέας για το χιτά γραμματικού. Αν εκλεγείτε, τι σκοπεύετε να κάνετε για όλα Θέλω αυτά. Θέλω να σου πω λοιπόν, κάθε μέρα που δεν συζητάμε αυτά και συζητάμε καλή ώρα τέτοια. Είναι κέρδος για τον απερχόμενο περιφερειάρχη, τραγωδία για εμάς τους υπόλοιπους. Κατανοητό. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό, το θυμήθηκα στη ρήμη της κουβέντας, ο κύριος Πάγκαλος αναφέρθηκε στο θέμα των σκουπιδιών και είπε, και οφείλω να σας το ρωτήσω και αυτό γιατί είναι πρόσωπο του συνδυασμού σας. Αναφέρθηκε, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιον κύριο Πέτρο Φιλίππου, ο οποίος ήταν πρώην δήμαρχος Σαρονίδας, νυν αντιπεριφερειάρχης σας, υποψήφιος φυσικά. Είπε ότι ήταν ο προεξάρχων για να μην γίνει χωματερή στην Κερατέα και ότι είναι τώρα μένει στην Κερατέα, όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, καλύβια νομίζω. Ότι είναι μέσα στα σκουπίδια, ότι δεν έγινε αγωγός για να φεύγουν τα λίμματα και ότι είναι μέσα στους βόθρους και ότι αυτόν τον άνθρωπο που δεν χειρίστηκε καλά το θέμα των σκουπιδιών τον έχετε εσείς αντιπεριφερειάρχη. Τον έχω αντιπεριφερειάρχη γιατί ακριβώς ηγήθηκε μαζί με χιλιάδες κατοίκους της Κερατέας ενός αγώνα των τελευταίων χρόνων που μας κάνει ως Έλληνες όλους υπερήφανους. Θα θυμάστε τα ΜΑΤ, θα θυμάστε τα ΚΡΟ του Λάμψης μέσα στα σχολεία και στις γειτονιές και θα θυμάστε σύσσωμη την κοινωνία της Κερατέας να παλεύει για το αυτονόητο. Για την αδιαχείριση των απορριμμάτων με τέτοιο τρόπο που θα είναι ισόφελος των πολιτών, ισόφελος του περιβάλλοντος και όχι ισόφελος εργολάβων που στηρίζουν τον απερχόμενο περιφερειάρχη. Άρα, επειδή το ψηφοδέλτιο το δικό μας δεν φτιάχτηκε μονάχα με τη λογική των λαμπερών προσώπων και της αναγνωσιμότητας, αλλά φτιάχτηκε για να πιάσουμε δουλειά την επόμενη μέρα, είναι τιμή μου που έχω τον άνθρωπο αυτό δίπλα μου.
να με βοηθά να, και εν τέλει να μην βοηθά τη Ραντιδούρου, να βοηθά ολόκληρη την Αττική. Μιας και πήγαμε στα σκουπίδια, να το κρατήσω λίγο. Τι θα γίνει με τα σκουπίδια, δηλαδή αν η λογική αυτή ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έδωσε μάχη για να μην υπάρξει χωματέρι στη συγκεκριμένη περιοχή, πού να υπάρξει χωματερή και τι να γίνει τελικά. Είναι λογικό λοιπόν που με ρωτάτε και παίρνετε τη σκυτάλη από τα προηγούμενα σχόλια των προηγούμενων απαντήσεων. Είναι λογικό να μην γνωρίζετε ότι εμείς παρουσιάσαμε σε τρίωρη συνέντευξη τύπου το πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα. Και λέω τρίωρη, γιατί η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι ατάκα, δεν είναι ξυπνάδα. Πράγμα που δεν έχουμε το χρόνο τώρα εδώ, άρα σας πάω στο ρεζουμέ. Λοιπόν, εμείς τι λέμε, αφού να πω στα παπούτσια της κυρίας Μαυραγάνη να κάνω τη δημοσιογράφο. Εμείς θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα. Θα τους ταράξουμε στην ομιμότητα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θα ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία έγινε εθνική νομοθεσία με καθυστέρηση 12 χρόνια το 2012 και παρά τα αυτά δεν υλοποιείται. Γιατί δεν υλοποιείται? Γιατί αν υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιτέλους είναι εθνική, ξέρει τι θα σημαίνει, κυρία Μαυραγάνη? Ότι δεν θα προχωρήσουμε σε φαραωνικές εγκαταστάσεις όπου θα τις φτιάξουν συγκεκριμένα συμφέροντα, με ΣΔΙΤ, με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Ναι. Ότι ο στόχος μας θα είναι έως το 2020 να έχει μειωθεί κατά 50% η παραγωγή απορριμμάτων. Επίσης, εδώ διαχωρισμός ανακυκλώσιμων. Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης θέλω να σας πω ότι είμαστε Ευρωπαίοι αλλά καρτ. Γι' αυτό και παρενέβη η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μίλησε για ανθρώπινο πόνο και για κόστος στην υγεία συμπολιτών μας, ιδίως στη Φυλή, τρεις γενιές μετά. Σωστό. Αυτά δεν θα τα δείτε στα δελτία των 8. Αυτό είναι σωστό. Εμείς λοιπόν τι λέμε, θα ακολουθήσουμε την εθνική μας νομοθεσία, όπου όμως προσέχετε, θα τα σπάσει με κάποιους. Τι εννοείτε? Διότι αυτή τη στιγμή, γιατί επιμένουν αυτοί κατά τα άλλα Ευρωπαίοι που είναι, επαναλαμβάνω, Ευρωπαίοι αλλά καρτ, είναι θειασότες των ευρωπαϊκών πολιτικών και στον απερχόμενο Περιφερειάρχη και στην κυβέρνησή μας. Μάλιστα. Είναι θειασότες των ευρωπαϊκών πολιτικών λιτότητας της κυρίας Μέρκελ και εκεί δεν διαπραγματεύονται κάτι, αλλά ξεχνούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές όταν πρόκειται για τη διαχείριση απορριμμάτων και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γιατί έτσι επιτάσσουν τα εθνικά συμφέροντα. Θα σας πω λίγο πίσω. Έχετε δώσει απάντηση και την έχω μπροστά μου και την έχω διαβάσει, αλλά δεν μπορώ έχοντάς σας απέναντι να μην σας ρωτήσω. Επειδή είπατε ότι θα είστε στον Πειραιά από τις 6 αύριο το πρωί, πήρε φωτιά το διαδίκτυο για αυτό το περίφημο τέτα τέτ με τον κύριο Μαρινάκη στην ταβέρνα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα. Κάποιοι είπαν για μυστικό ραντεβού. Μία συνάντηση, εγώ από ό,τι διαβάζω, ήταν. Όμως, βλέποντας χθες τον κύριο Μαρινάκη στον κύριο Χατζηνικολάου, κρατώ το εξής. Ο κύριος Μαρινάκης είπε, ήταν μία τυχαία συνάντηση, είπαμε 5 κουβέντες. Τον ρωτάει ο κύριος Χατζηνικολάου, αν στο δεύτερο γύρο δεν πέρασε ο κύριος Μόραλης, στο δίδυμο Μιχαλολιάκος Δρίτσας ποιον ψηφίζεται? Και λέει το Δρίτσα. Άρα, του λέει ο κύριος Χατζηνικολάου, έκανε καλή δουλειά η Ρένα Δούρου. Αυτό ήταν το αντικείμενο και ο διάλογος και η στιχομηθεία. Όταν λέμε για τον ευτελισμό του πολιτικού λόγου, ακολουθεί τον ευτελισμό της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Γενικά δεν αντιμετωπίζουμε μόνο κρίση χρέους στην πατρίδα μας, κυρία Μαυραγάνη. Αντιμετωπίζουμε κρίση δημοκρατίας και κρίση ήθους. Λοιπόν, το να θεωρείς ότι γίνεται μυστική συνάντηση μπροστά σε τζαμαρία, με παρόντες ανθρώπους όπως τον αντιπεριφερειάρχη του κ. Γουρού, έχουν όλα τα ωριά τους. Θα μου πεις, έχουν όλα τα ωριά τους σε τούτη τη χώρα που δεν υπάρχει κουβέντα για τους 6.500 συμπατριώτες μας που δεν αντέξανε να αντιμετωπίσουν τις πολιτικές που μας επιβάλλανε και αυτοκτόνησαν. Υπάρχουν όρια σε μια χώρα που έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και μας εμπέζει η κυβέρνηση με πλεονάσματα. Τελικά τίποτα δεν έχει όρια και ο κατήφορος δεν έχει πάτο. Το κρατώ αυτό που λέτε, αλλά δεν μου απαντήσατε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι θα έπρεπε να κάνω. Δηλαδή, αν αύριο εδώ τον εκδότη, τον άνθρωπο που έχει το κανάλι στο οποίο συνεργάζεται και εγώ φιλοξενούμε, πρέπει να τραβήξω καμιά κλωτσιά και να αρχίσω να τρέχω από την αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ σαργεί και ουί εμείν υποκριτές και φαρισαίοι να σου ασκούν κριτική άνθρωποι που σε μυστικές πραγματικά συναντήσεις καταγγέλει ο εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχης, ο εν ενεργεία, ότι μάλλον έχει γίνει κρυφή συμφωνία με την Τρόικα. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα τι έχει συμφωνήσει ο απερχόμενος περιφερειάρχης για την περιφέρεια Αττικής με τον κύριο Φούχτελ. Και θέλουν
Να κάνουν την τρίχα τριχιά. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ αστεία, αλλά εν τέλει δεν είναι τόσο αστεία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να γελάμε με αυτά. Mm-hmm. Γιατί άρα, κάπως έτσι καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε. Σοβαρά να το τοποθετήσω και σε αυτό το πλαίσιο και όπως το θέτετε. Δεν υπήρχε τέτοιου είδους κουβέντα με τη λογική ότι δεν υπήρχε θέμα επηρεασμού προς τον κύριο Τρίτσα. Θέλω να κάνω έκκληση σας προσωπικά και ως γυναίκα προς γυναίκα να μην χάνουμε χρόνο με αυτά. Δεν έχουμε χρόνο, κυρία Μαυραγάνη. Αν δείτε την απορροφητικότητα, αν δείτε τα πρόστιμα που τρώμε από το εξωτερικό, αν δείτε τις απεντάξεις έργων γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του ο απερχόμενος περιφερειάρχης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής, εγώ δεν μπορώ να απαντάω για τα βρισίματα του πρώην αντιπροέδρου ή για τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία που έχει ο καθένας. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το σημείο που το βάζετε, άστεγοι άνεργοι. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί παίζουμε αυτά, ας πούμε. Άστεγοι άνεργοι. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Επειδή ήταν στο θέμα της κουβέντας και επειδή συνήθως δίνουμε τα θέματα της κουβέντας, αλλάζουμε θέμα αλλαγή πλάνου. Παραντήσατε και εξοπλίσατε 30 βαθμούς Κελσίου. Άστεγοι άνεργοι. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι επειδή όψιμα παρουσιάζονται με περίσσια κοινωνική ευαισθησία πολύ, ακόμα και ο απερχόμενος περιφερειάρχης, θα ήθελα να σας πω ότι η βασική αρχή του δικού μας προγράμματος δεν είναι τι θα κάνουμε σε σχέση με τους αστέγους, τους απόρους, τις άνεργες μητέρες και μανάδες. Mm-hmm. Είναι καταρχάς πολιτικές που δεν θα προσθέσουν έναν παραπάνω άνεργο, mm-hmm. μία παραπάνω άπορη μητέρα. Την ίδια στιγμή, όχι απλά με το καινούργιο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020, αλλά με συνέργεια και άλλων χρηματοδοτικών μέσων να το και εργαλείων. Έχουμε αλλάξει θέμα. Μαζεύουμε τα πλάνα. Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό εννοούσα. Ναι. Το ότι έχουμε και εμείς ευθύνη, από ποιο μετερίζει. Εγώ τη δικιά μου την ευθύνη την ανέλαβα. Ναι. Την αναλάβαμε και εμείς. Να αναλάβουν τη δικιά τους. Την αναλάβαμε πολίτες, και εμείς. Οι πολίτες στα 5 λεπτά της κάλπης, που είναι πολύ σπουδαία. Και νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτόν τον τόπο για μια νέα αρχή. Έλεγα λοιπόν ότι μαζί με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το COSME, όπως είναι το SME Instrument, όπως είναι το Horizon 2014, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και δεν μου πάει εμένα να λέω θα φροντίσω όλους και όλες. Ναι. Οι οποίες είναι κατατεθειμένες στο πρόγραμμα. Θα ήταν και πραγματιστικό μας. Αυτό. Ναι, ρεαλιστικά πράγματα. Ρεαλιστικά πράγματα, διότι βλέπω τι τραβάνε οι φίλοι του αδερφού μου, έχω αποχαιρετήσει πολλούς συνομιλίκους μου mm-hmm. και δεν θέλω να φύγω κι εγώ από την πατρίδα μου, κυρία mm-hmm. Μαυραγάνη. Λοιπόν, το είπαμε στο διάλειμμα. Με ενημερώνει η Μαρία Χουλιάρχη, συντάκτρια, ότι υπάρχουν και από τηλεφώνο ερωτήσεις για τα γήπεδα. Mm-hmm. Αναφέρομαι, θα το πω ευθύς εξ αρχής, με τα αθλητικά δεν έχω πολύ καλή σχέση. Γήπεδο ΑΕΚ, γήπεδο ΠΑΟ. Η νυν περιφερειακή αρχή έχει πει ότι θα δοθούν κάποια χρήματα, 27 εκατομμύρια ευρώ, έχουν προεγκριθεί. Εάν και εφόσον είστε εσείς στη θέση αυτή, τι θα πράξετε? Έχουμε πει ότι το γήπεδο της ΑΕΚ πρέπει να γίνει. Έχουμε πει ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποκτήσει γήπεδο η ΑΕΚ, μια mm-hmm. ιστορική ομάδα που χωρίς να το θέλει, κανείς δεν ήθελε να συνδεθεί με πρόσφατες τραγωδίες του νεότερου ελληνικού κράτους. Απλά δεν ρωτάτε τελείως τυχαία. Ρωτάτε γιατί πολύ αχώς έχει σηκωθεί και κουρνιαχτός mm-hmm. σε σχέση με τη Δούρου που δεν θέλει να κάνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Το γήπεδο της ΑΕΚ δεν το έκανε ο απερχόμενος περιφερειάρχης και δεν τον γκρέμισε η Ρένα Ιδούρου και η Περιφερειακή mm-hmm. Παράταξη Δύναμη Ζωής. Νομίζω ότι αυτά είναι ξεκαθαρισμένα για όποιον έχει αυτιά και θέλει να ακούσει. Και εγώ κάνω έκκληση να μην επιτρέπουμε, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ανήκουμε, γιατί έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται και τώρα. Παλαιότερα έγινε με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τώρα mm-hmm. γίνεται με το γήπεδο της ΑΕΚ, να αντιμετωπίσουν την αγάπη μας προς μια ομάδα ψηφοθυρικά. Εδώ είναι αυτό που σας είπα, ότι είμαι ανίδη με τα αθλητικά. Δεν ξέρω καν τι ομάδα είστε. Αλλά θέλω να σας πω εγώ τι αυτό γίνεται συμβεί. Δηλαδή, ότι επειδή ανήκετε σε μια ομάδα, όχι, ότι σας τοποθετούν πως είστε προς αυτή. Θέλω να σας πω εγώ ότι έχει στηθεί μια ιστορία που δεν τεκμέρεται από πουθενά. Ναι. Πουθενά δεν υπάρχει δική μου δήλωση τηλεοπτική, ραδιοφωνική. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές δηλώσεις υπέρ της ανέγερσης του γήπεδου της ΑΕΚ, mm-hmm. ότι ντε και καλά η Δούρου δεν θέλει να γίνει γήπεδο. Μάλιστα. Ξεσηκώνω λοιπόν τους οπαδούς και εγώ κάνω έκκληση
να μην επιτρέψουμε να μας το κάνουν αυτό. Το κάνουν και στο παρελθόν. Ναι. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο γήπεδα. Τα ζητήματα του Πανιωνίου, τα ζητήματα χώρων στην Αγία Λεούσα, στην Αγία Βαρβάρα για γήπεδο. Άρα αυτά θα πρέπει να μην επιτρέψουμε ως πολίτες πρώτα και κύρια, άνεργοι ή με δουλειά, να μας βάλουν σε μια κλιμαδομηχανή. Μάλιστα, αντιληπτό. Οικονομικά της περιφέρειας, τα είχαμε πει και στην προηγούμενη κουβέντα μας, μιλάτε για ένα έλλειμμα και μιλάτε για μια παρουσίαση έργου ουσιαστικά πάνω σε γυάλινα πόδια. Αν και εφόσον εκλεγείτε, πώς θα πράξετε σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή θα υπάρχουν κυρώσεις για αυτούς που μιλάω για ένα κάποια πράγματα δεν τα είχαν έτσι όπως πρέπει? Μιλάω για ένα ψευδεπίγραφο πλεώνασμα και εξηγούμε, γιατί υπάρχουν και μοντασγέρες. Ναι. Όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, έλεγα ότι δεν μπορεί η Περιφερειακή Αρχή να επέρεται για πλεώνασμα. Δεν θα έπρεπε, προσέχετε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσει να πλειοδοτώ ως πιο ευαίσθητη σε σχέση με άλλους. Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε αυτό το πλεώνασμα, ακόμα και αν δεν είχαμε ανθρωπιστική κρίση, όπως λένε οι διεθνείς οργανισμοί. Όχι όπως λέει η Δούρου από αντιπολιτευτικό ίστρο. Γιατί η Περιφερειακή Αρχή δεν είναι ομόρφη εταιρεία, ΕΠΕ. Πολύ δε μάλλον όταν έχει ανθρωπιστική κρίση. Το χαρακτήρασα πλεώνασμα αδράνειας, απραξίας, αδιαφορίας, ανικανότητας. Ευτυχώς σύντομα και άλλοι ανθυποψήφοι ακολούθησαν την ίδια γραμμή, γιατί θα μας τρέλαινε ο απερχόμενος περιφερειάρχης, ότι εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται από τοπική αυτοδιοίκηση. Γραμμή επαναχώρησής του ήταν ότι τελικά δεν είναι ακριβώς πλεώνασμα, αλλά αυτά τα χρήματα έχουν πάει σε κάποιους κωδικούς και θα γίνουν έργα. Ναι. Βέβαια, όπως κανείς δημοσιογράφος και δεν είναι προσωπική μορφή, δεν του έθεσε το ερώτημα πότε έλεγε ψέματα. Δεν τον έχουμε φιλοξενήσει. Ναι. Όταν έλεγε ότι είχε πλεώνασμα ή όταν λέει ότι αυτό εν τέλει δεν είναι πλεώνασμα και είναι ήδη σε κάποιους κωδικούς. Ναι. Το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνω, ότι ακριβώς επειδή δεν έκανε σοβαρές υποδομές που είναι απαράδεκτο να λείπουν σε ένα ευρωπαϊκό κράτος που προεδρεύει το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σύμφωνα με τις σημερινές εξελίξεις, μάλλον εν τέλει είμαστε απικία. Θα είδατε τις αποκαλύψεις του Financial Times που μας ορίζουν τους προηγούμενους. Δεν μπορεί να επέρεσε για πλεώνασμα και να έχεις απουσία σοβαρών υποδομών αποχετευτικού και αντιπληρωματικού σχεδιασμού. Μάλιστα. Δεν είναι στο κομμάτι αυτό με το οποίο ασχολείστε και με το οποίο έχετε, για το οποίο έχετε κινητοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα. Όμως οφείλω να το ρωτήσω. Αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα στο οποίο μέχρι πρώτην ήσασταν βουλευτής και μου έκανε πραγματικά, όχι κατάπληξη, αλλά για μια ακόμη φορά εντυπωσιάστηκα από το ότι κάποια στελέχη του κόμματος άλλα λένε τα μένα, άλλα λένε τα δε. Αναφέρομαι στη δήλωση που κάνει ο κ. Γλέζος και έσπευσαν αμέσως μετά να το μαζέψουν. Και αναφέρομαι στη χθεσινή δήλωση του κ. Σταθάκη που ο κ. Στρατούλης επίσης έσπευσε να τη μαζέψει. Όλο αυτό που εν πολλής παρουσιάζεται σαν διγλωσία είναι παθογένεια του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Εγώ από χτες νομίζω ότι έχω ένα ντεζαβού, ότι ζω ξεκινώ το διάστημα μεταξύ τη 6 Μαΐου και της 17ης Ιουνίου του 2012, όπου η γραμμή της σημερινής πια κυβέρνησης, αυτού του υβριδιακού μορφώματος ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, ήταν ότι βαράτε το ΣΥΡΙΖΑ να μην γίνει κυβέρνηση και για ελάχιστο ποσοστό δεν γίναμε, με την πολυγλωσία. Έχω ξαναπεί και ενδεχομένως να το έχω ξαναπεί και σε αυτό το τραπέζι, ότι πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε και την ελληνική κοινωνία τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν αρχικά κόμματα, και που όταν, για παράδειγμα, μετά από 18 μήνες αντιμνημονιακής πολιτικής του κύριου Σαμαρά, ένα βράδυ Νοεμβρίου έκανε κολοτούμπα και έγινε μνημονιακό τέλος του μνημονίου, έπρεπε όλοι τα στελέχη να τον ακολουθήσουν. Εμείς έχουμε συνέδρια και κείμενα που είναι ψηφισμένα και που οι μειοψηφίες ακολουθούν τις πλειοψηφίες. Και που δεν υπάρχει αρχηγός να βάζει φελό, να το πω έτσι όπως το λέμε στα καφενεία, στο στόμα κανενός. Άρα μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει άκρητα, πιείτε και νερό, άκρητα και αυτό να μην έχει προς τα έξω κάποιο αντίκτυπο. Με την έννοια ότι εγώ παρακολουθώ και λέω, αν ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ, ποιο θα είναι αυτό που θα πριτανεύσει, αυτό που είπε ο κύριος Στρατούλης ή αυτό που είπε ο κύριος Σταθάκης? Αυτό είναι μια προσπάθεια, επαναλαμβάνω. Σας λέω που μία φορά πέτυχε, δεύτερη δεν πετυχαίνει. Ο Μανώλης Σογλέος έγραψε ένα βιβλίο και εκεί ξεδιπλώνει μια βεντάλια λύσεων, ανάμεσα στα οποία προτείνει διάφορα. Ναι. Αυτό δεν υποκαθιστά την κυβερνητική πολιτική, η οποία έχει φτιαχτεί από ομάδες και έχει περάσει από τη βάσανο μελών
και την ψήφο του. Να το θέσω λίγο αλλιώς. Το κατανοώ αυτό που λέτε απολύτως. Αν αύριο μεθαύριο. Θα σας το πω αλλιώς. Θα ήταν πολύ εύκολο. Είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός. Αν επιλεγεί ως υπουργός οικονομικών ο κύριος Σταθάκης, θα ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο. Αν επιλεγεί ως υπουργός οικονομικών ο κύριος Στρατούλης, θα ακολουθεί αυτό το μοντέλο. Έτσι δεν πάει. Δεν πάει καθόλου έτσι. Θα ακολουθήσουν είτε ο ένας είτε ο άλλος, είτε η ΦΕΗ Μαυραγάνη, είτε οποιοδήποτε. Το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει περάσει από τη βάσανο ομαδικής και συλλογικής δουλειάς. Θέλω να πω το εξής. Δεν είναι από αδυναμία. Είναι από διαφορετικό ήθος το γεγονός ότι στη λογική, μα δεν ξέρετε τι λέτε εσείς, και άλλα λέει ο Σταθάκης και άλλα λέει ο Στρατούλης, εμείς δεν αντιτείνουμε τη δική τους δηλωσία. Δηλαδή, το να λέει η κυρία Τζαβέλα, λέω ένα παράδειγμα, αυτές τις αναλύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναλύσεις που ασπάζεται και ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Θα μπορούσα δηλαδή μόνο από τις ψηφοφορίες στις οποίες πήρα μέρος μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είδα τις τοποθετήσεις, να έχω έναν εύκαιρο κατάλογο και να ανταποδίδω στη λεγόμενη δηλωσία. Μάλιστα. Δεν Άρα το λέτε κάνουμε. Είναι προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι της γραμμής της ηγεσίας. Όχι της ηγεσίας. Των ψηφισμένων αποφάσεων. Επαναλαμβάνω. Δεν κάνουμε το ίδιο. Ναι. Γιατί είναι εύκολο, γιατί ευτελείς περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση επί των συγκεκριμένων ζητημάτων όπως η δημοσιονομική και η οικονομική πολιτική και γιατί θέλουμε να αλλάξουμε το ήθος της άσκησης πολιτικής. Τι θέλετε να σας ευχηθώ κλείνοντας? Να είμαστε γερές και το λέω αυτό γιατί δεν είναι τίποτα αυτονόητο και βεβαίως θα υποκρινόμουν αν δεν ήθελα να μου ευχηθείτε ότι θα είμαι η πρώτη γυναίκα περιφερειάρχης της μεγαλύτερης περιφέρειας της πατρίδας μας. Να σας το ευχηθώ λοιπόν. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλό εσείς. Κουράγιο στον αγώνα. Ευχαριστώ. Και μην χάσετε άλλα κιλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ΜΜΗ κενό 54%. Κληρώνουμε 1.000 ευρώ μέσα στον επόμενο μήνα. 6.000 ευρώ συνολικά έχουν δοθεί μέχρι τώρα ό,τι συμβαίνει. Αν αισθάνεστε τυχεροί, το ξέρετε, θα ξαναπεί. Μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια. Καλησπέριζω όλους όσοι μέχρι τώρα έχετε μπει στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί η πλειοψηφία, καλώς ή κακώς, είναι με θετικά μηνύματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.